Ο ίδιο ο Κεμάλ περνάει από το πεδίο της μάχης και ξαφνικά σταματάει. Βλέπει έναν Έλληνα και βλέπει την ελληνική σημαία. Είδαμε αγαπητοί φίλοι αυτήν την τραγωδία και ήθελα να σας δείξω αυτές τις τραγικές στιγμές για δύο λόγους. Ο πρώτος τον οποίο τόνισα και στην αρχή και φάνηκε και στο τέλος με αυτή τη σκηνή που είδατε, με ποιον, σε ποιο βαθμό, αναγνώρισαν οι ίδιοι οι αντίπαλοι του πολέμου της Μικράς Ασίας του 1920-22 τη φοβερή Ανδρία την οποία επέδειξε ο ελληνικός στρατός. Ένας ελληνικός στρατός ο οποίος πολεμούσε εναντίον των πάντων ουσιαστικά διότι το Γκεμάλ τους τελευταίους μήνες πριν από την επίθεση είχαν αρχίσει να τον βοηθάνε με όλα τα μέσα όλες οι ξένες δυνάμεις οι οποίες ήταν στην περιοχή, Άγγλοι, Γάλλοι, Ιταλοί, ακόμα και Μπολσεβίκοι, Ρώσοι, με αποτέλεσμα να εμφανιστεί πολύ περισσότερο δυνατός από έναν ελληνικό στρατό ο οποίος είχε καταρακωμένο το ηθικό εξαιτία της εμφύλιας διαμάχης που επικρατούσε τότε στον ελληνικό χώρο. Έτσι λοιπόν οι ελληνικές γραμμές ανυποψίαστες και διασπασμένε δεχτήκαν όλο το βάρο και το όγκο αυτή τη τουρκική επίθεση με αποτέλεσμα να διασπαστούν και τα άτακτα τουρκικά τμήματα να μπουν στι 6 Σεπτεμβρίου, οι Τσέτε λεγόμενοι, στη Σμύρνη. Ήταν πραγματικά μια φοβερή τραγωδία, η οποία όμω ήθελα να διακρίνω αυτέ τι χαρακτηριστικέ σκηνέ. Αφενό μεν πώ δείχνουν οι ίδιοι οι Τούρκοι την ανδρία που δείξαν οι Έλληνε στη Μικρασιατική Εκστρατεία. Και αυτήν τη χαρακτηριστικότατη σκηνή, μετά τη μάχη των στενών του Αντάτεπε και του τουμπλού Πουνάρ, μέρη τα οποία τα, οι Έλληνες πληρώσανε με βαρύ φόρο αίματος, ο ίδιος ο Μουσταφά μάλλον με τους επιτελείς του, την επομένη όταν πήγε στον τόπο της τραγωδίας και έκανε μια περπάτηση ανάμεσα στα πτώματα, σταμάτησε ξαφνικά, θα έλεγα έκθαμβος, Βλέποντας έναν Έλληνα στρατιώτη νεκρό να κρατάει στο χέρι του σφιχτά την ελληνική σημαία. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Ούτε θέλω να κάνω προπαγάνδα, ούτε να κάνω εθνικιστικό κήρυγμα, ούτε να προβάλλω εθνικιστικές ή ρατσιστικές ή οτιδήποτε άλλο. Σήμερα προσπαθούν να μας προσάψουν εκφράσεις. Εγώ σας έδειξα ένα φιλμ, μια υπερπαραγωγή, η οποία γυρίστηκε στην Τουρκία από Τούρκους κινηματογραφιστές και ηθοποιούς. Οι ίδιοι λοιπόν προβάλλανε και δείξανε αυτό που είπα πριν ελληνική Ανδρία. Είναι ένα από τα θλιβερότερα κεφάλαια της ελληνικής ιστορίας με το οποίο ελπίζω και το πιστεύω και θα ασχοληθούμε και στο μέλλον αγαπητοί φίλοι. Έχουμε να δείξουμε πάρα πολλά και όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής μας η εκπομπή Εχμές έχει το προνόμιο, την αποκλειστικότητα, τη μοναδικότητα να είναι μια εκπομπή που έχει τη δυνατότητα να σας δείχνει αποκλειστικά θέματα, τα οποία δεν θα τα βλέπετε πουθενά αλλού παρά μόνο εδώ στην τηλεόραση της 4Ε. Μοναδικά θέματα τα οποία θα κινούνται στον διπλό άξονα ελληνισμού και ορθοδοξίας, όπως επίσης και στον άξονα που προσπαθεί να φέρει μία αιχμή αντίστασης στη λέλαπα της παγκοσμιοποίηση. Και μία μορφή αυτής της λέλαπας είναι και μία προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο καιρό από πολύ μεγάλα μαζικά μέσα, διεθνή μαζικά μέσα ενημέρωσης, διεθνείς υπερπαραγωγές, βιβλία, οτιδήποτε μπορεί να φανταστεί κανείς που μπορεί να επηρεάσει άμεσα τον ψυχικό κόσμο των σύγχρονων ανθρώπων, μία προσπάθεια διαστροφής του προσώπου του Ιησού Χριστού. Η προσπάθεια αυτή έχει πολλούς στόχους. Ο κυριότερος είναι να μας δώσει την εντύπωση ότι ο Θεάνθρωπος ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας δάσκαλος, ο οποίος εντάξει, εμφανίστηκε μία περίοδο της ιστορίας, έκανε ένα κίνημα από εκεί και πέρα δεν έχει τίποτα άλλο σημαντικότερο. Και μάλιστα αυτοί οι οποίοι τα προβάλλουν αυτά είναι τις απόψεις ότι ήδη έχει ξεπεραστεί ο θεάνθρωπο έχει ξεπεραστεί και πρέπει να δούμε στο μέλλον, να δούμε κάτι καινούργιο και κάτι καλύτερο. Είναι μια διεθνή παγκοσμιοποιητική συκοφαντική, να μην πω χειρότερη λέξη, εκστρατεία που αποβλέπει στο να μας επηρεάσει ψυχικά και πνευματικά, ούτω ώστε να μας κλονίσει στα αυτά τα οποία έχουμε μεγαλογηθεί και στα αυτά τα οποία πιστεύουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε αγαπητοί φίλοι, πως ένα από τα μεγαλύτερα και γνωστά κανάλια διεθνή, το CNN, έδειξε την προσπάθεια που γίνεται τον τελευταίο καιρό, μια κατά την άποψή μου αστεία, αλλά για αυτούς σοβαρή και για πολλούς αξιοπρόσεκτη προσπάθεια να δώσουν υποτίθεται την εικόνα του προσώπου του Ιησού Χριστού. Μια εικόνα που αν τη δείτε θα καταλάβετε τι εννοώ. Αν είναι λοιπόν, αν είμαστε έτοιμοι πάμε να δούμε το τελευταίο θέμα της εκπομπής μας. Βλέπουμε λοιπόν το CNN που μας δείχνει διάφορες μορφές με τις οποίες εμφανίστηκε από θρησκευόμενες πηγές ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχουν και αγιογραφίες ορθόδοξες, βυζαντινές. Υπάρχουν και δυτικές απεικονίσεις, ακόμα και ευαγγελικές του Ιησού Χριστού. Όλα αυτά έχουν το στόχο να μας επικεντρώσουν ότι δεν ανταποκρίνονται ουσιαστικά στην αλήθεια. Απλώς ήταν εμπνεύσει ανθρώπων οι οποίοι είχαν εμπνευστεί από την εκκλησιαστική ιστορία. Εδώ βέβαια γίνεται ένα μπέρδεμα, ένα συνοθήλευμα. Μπερδεύουν αγιογραφίες βυζαντινές με ζωγραφικά έργα, με καλλιτεχνικά έργα που δεν έχουν καμία σχέση, ακόμα και με σουρεαλιστικά θα έλεγα έργα, ακόμα και με κινηματογραφικές παρουσίες που είναι ουσιαστικά βέβηλες στο πρόσωπο του Θεανθρώπου από διάφορε ταινίε. Θέλουν να μα δείξουν ότι γίνεται ένα μείγμα και ότι όλα αυτά εμεί θα προσπαθήσουμε να τα συγκεντρώσουμε για να σα αποδώσουμε την αλήθεια. Και ποια είναι η αλήθεια, εδώ πέρα είναι και το ζουμί της υπόθεση, αγαπητοί φίλοι. Υπάρχει λοιπόν μια εκστρατεία να αναπαραστήσουν την κεφαλή του Ιησού Χριστού.